Όσο ζεις και ο χαμαρτής, συγχαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ιδε ηθόμεν. Ότι η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των εν τη μικράση απόντων και αρμενία ολοκαυθοθέντων σφαγιαστέντων και ιονδήποτε τρόπον αναιρεθέντων πατέρων και αδελφών ημών και του δούλου σου Ιακώβου Ιερομονάχου. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το ανάρχος σου πατρί και ο Παναγίο και αγαθό και ζωπιός πνεύματι. Νιν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ήδε ηθόμεν. Ότι εσύ η Ανάσταση σου. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και πάλι φέτος στην εκδήλωση μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων Μικρασιατών, Ποντίων και Αρμενίων από τους Τούρκους. Πριν περάσουμε, θα σας διαβάσω και ένα χαιρετισμό του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και πρώην Βουλευτή Λασιθίου Μιχάλη Καρχημάκη. Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, εμείς και τα παιδιά μας έχουμε μεγαλώσει χωρίς να έχουμε βιώσει ιστορικά γεγονότα όπως η μικρασιατική καταστροφή που στήχησε τη ζωή χιλιάδων Ελλήνων και ξερίζωσε άλλους τόσους από την πατρογονική τους εστία. Όμως γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας πως οι συνέπειες τραγικής αυτής περιόδου της νεότερης ελληνικής ιστορίας υπήρξαν τεράστιες, ενώ το τίμημα για τον ελληνισμό ήταν πολύ βαρύ. Γιατί το 22 δεν καταστράφηκε απλά μια πόλη, η Σμύρνη, αλλά καταστράφηκε ο ελληνισμός της Ιωνίας και εξελίχθηκε ένα από τα πιο σπουδαία στοιχεία του πολιτισμού μας. Γιατί η Σμύρνη, η πόλη, ο Πόντος είναι οι περιοχές που γέννησαν από τα σημαντικότερα κομμάτια του ελληνικού, αλλά του παγκόσμιου πολιτισμού. Γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη διοργάνωση σημερινής εκδήλωσης. Μια εκδήλωση που δεν είναι ένα τυπικό επαιτειακό γεγονός, αλλά στην ουσία τονίζει και υπογραμμίζει πως η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά παρόμοιες εθνικές και πολιτισμικές τραγωδίες. Η ιστορία διατήρησε για πάντα στη μνήμη και στη συνείδησή μας τη μαρτυρική θυσία των προγόνων μας που έπεσαν θύμα της τυφλής βίας, των διωγμών και μιας μεγάλης εθνικής συμφοράς. Ας είναι αυτή η μνήμη ανεξίτηλη μέσα μας, ας είναι αυτή η μνήμη οδηγός μας στις δύσκολες εποχές που διανύουμε για να εκφυλάξουμε την εθνική μας αξιοπρέπεια. Γιατί συμβαίνει καμιά φορά στις δύσκολες συνθήκες στη ζωή να ανταλλακτά και να βγαίνει προς τα έξω ό,τι καλύτερο από την προσωπικότητα των ανθρώπων και από την ποιότητα μιας κοινωνίας στο σύνολό της. Η συνείδηση, το φιλότιμο, η ποιότητα, το μεράκι και το πείσμα για επιβίωση με αξιοπρέπεια όλων των μικρασιατών προσφύγων να φωτίζει το δρόμο μας σε αυτή την ανηφορική πορεία που διανύουμε όλοι. Με αυτές τις σκέψεις μας. Με αυτή τη σκέψη σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη σημερινή εκδήλωση μνήμης. Με φιλικούς χαιρετισμούς, Μιχάλης Καρχημάκης. Ευλογιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, για μια ακόμη χρονιά μαζευτήκαμε για να τιμήσουμε τους αδερφούς μας, Ποντίους, Μικρασιάτες, που τίμησαν τα ιδανικά της ελευθερίας, της θρησκείας και αγωνίστηκαν για την επιβίωσή τους. Μπορεί τελικά να χάσαμε τις πατρίδες μας, αλλά κύριε Πρόεδρε, με τις εκδηλώσεις αντισημερινή διατηρείται ζεστή τη φλόγα του πολιτισμού, της θρησκείας και από ό,τι βλέπω της ιστορίας του τόπου μας και από ό,τι βλέπω υπάρχει ευτυχώς και η νεότερη γενιά που μεταλαμπαδεύει όλες αυτές τις αξίες και τις κρατάει ζωντανές σε μια περίοδο που περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη την εθνική ενότητα και την εθνική ομοψυχία. Μπορεί η πατρίδα μας αυτές τις ώρες να αντιμετωπίζει δυσκολίες και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Είμαι όμως απόλυτα πεπισμένος ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Έχουμε όπλα μας την ιστορία μας, τις αξίες, τις αρχές μας και πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία για τον ελληνισμό να μπει σε μια νέα δυναμική τροχιά. Κύριε Πρόεδρε, και πάλι θέλω να σας συγχαρώ για την σημερινή εκδήλωση. Τέτοιου είδους εκδηλώσεις αναδεικνύουν την ιστορική μας φυσιογνωμία
και μεταλαμβαδεύουν τουλάχιστον σε εμάς τους νεότερους να βλέπουμε το μέλλον με μεγαλύτερη ενότητα και μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και πάλι χρόνια πολλά και εύχομαι και του χρόνου όλοι να είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Με οποιοδήποτε τίτλο κι αν είμαστε εδώ σήμερα, νομίζω ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις οι τίτλοι περισσεύουν. Να είστε καλά όλοι που παρευρίσκεται εδώ. Σήμερα λοιπόν τιμάμε τον ελληνικό λαό καταρχάς, που εκείνη την περίοδο πολέμησε στη Μικρά Ασία, αλλά και στην Ελλάδα πίσω πέρασε δύσκολες στιγμές. Ο καθένας ανάλογα με το τι εκπροσωπούσε, ανάλογα με την επαγγελματική του ιδιότητα, συμμετείχε σε αυτόν τον αγώνα. Νομίζω δεν περισσεύει κανένας, όπως και τότε, σε τέτοιου είδους αγώνες. Σήμερα λοιπόν τιμούμε όλους αυτούς, αλλά σήμερα θα πρέπει, αναπολώντας εκείνες τις στιγμές, να βάλουμε κι εμείς κάποιους στόχους. Καλό είναι να θυμόμαστε, αλλά πρέπει κι εμείς να στοχεύουμε σαν νεοέλληνες για το μέλλον της Ελλάδας. Πάντα ο λαός υπέφερε σε όλα τα ιστορικά γεγονότα, όπως και τότε. Και σήμερα και πάλι ο λαός υποφέρει. Υποφέρει περισσότερο ή λιγότερο, αυτό είναι θέμα τώρα πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Η ουσία είναι ότι πάντοτε τα γεγονότα τα κατευθύνουν και τα οδηγούν κάποιοι ηγέτες. Εμείς λοιπόν θεωρώ ότι καταρχάς για εκείνη την περίοδο η ιστορία έχει κρίνει ότι το τελευταίο διάστημα στη Μικρά Ασία οι ηγέτες που καθοδηγούσαν το στρατό μας δεν ήταν ηγέτες όπως άρμοζε σε εκείνη την περίπτωση και ίσως σε μεγάλο βαθμό σε αυτό να οφείλεται και η καταστροφή που είχαμε. Σήμερα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο σήμερα, καθοδηγούμαστε κι εμείς από κάποιους ηγέτες. Ελπίζω να έχουμε παραδειγματιστεί και αυτοί και εμείς από όλα τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια και να βοηθήσουμε όλοι, και αυτοί που παίρνουν αποφάσεις κέρες και εμείς που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει το έθνος, ούτως ώστε να έχουμε ένα αίσιο τέλος. Εγώ κλείνω με αυτά τα λόγια. Εύχομαι του χρόνου να είμαστε και πάλι εδώ όλοι και εύχομαι οι στιγμές, οι δύσκολες που περνάει το έθνος, του χρόνου να έχουν απαλληφθεί περισσότερο από ό,τι σήμερα. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε και καλή δύναμη. Ευχαριστώ καταρχάς τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά της περιοχής, που κάθε φορά αναδεικνύουν την εκδήλωση της εκδηλώσης του Συλλόγου. Και πάλι ευχαριστώ. Σχετικά με την προσέλευση κόσμου είμαστε ευχαριστημένοι, διότι όσοι έρχονται εδώ έρχονται συνειδητά, δηλαδή έρχονται για να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση μνήμης γενοκτονίας. Οι παλαιότεροι θυμούνται βέβαια την πρώτη γενιά, έχουν διηγηθεί αρκετά, όχι όλα. Δηλαδή οι Μικρασιάτες είχαν έτσι ένα κόμπο. Όταν τους ρώταγες δεν ήθελαν να μιλήσουν για αυτά τα βάσανα. Ερχόταν μνήμες πόνου, μνήμες οδυρμού, δηλαδή βιασμοί. Κατάλαβες, δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Τους ρώταγες, εγώ θυμάμαι ρώταγα τη γιαγιά μου, η υγεία μου, άλλα πράγματα μου λέει, ξέρεις, εκεί είχαμε ωραία σίκα κτλ. Αυτά λοιπόν οφείλουμε εμείς να τα αναδείξουμε, γιατί η ιστορία, είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, επαναλαμβάνεται. Προεκλογικά είχαμε ακούσει δύο πολιτικούς, δεν θα αναφερθούμε στα ονόματα, η μία είπε ότι δυστυχώς η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και τα γεγονότα είναι μοναδικά. Ήταν η Ρεπούση. Αν και είπα να μην το πω, αλλά επειδή το όνομα έχει μια ιστορία αρνητική, όπως είπαμε το βιβλίο, ξαναγράφηκε σωστά, ο συνωστισμός έπαψε να είναι συνωστισμός. Λοιπόν, και είπε ότι το κάθε γεγονός είναι μοναδικό. Όχι, μπορεί η εξέλιξη του γεγονότος φωτογραφικά να μην είναι το ίδιο, αλλά το θέμα του γεγονότος επαναλαμβάνεται,
οι συμφορές επαναλαμβάνονται, τις βλέπουμε και σήμερα, βλέπουμε τη θέση των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών απέναντι στη χώρα μας, οι οποίοι προσπαθούν να μας εξουδετερώσουν, δεν θα το καταφέρουν βέβαια, διότι το DNA, τα χρωματοσώματα του Έλληνα δεν το επιτρέπουν. Και από τότε βλέπεις οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, ήθελαν την Ελλάδα παιχνίδι στα χέρια τους, ώστε να εξυπηρετήσουν τα ίδια συμφέροντα στην περιοχή. Τότε άρχιζε η εξόρυξη των πετρελαίων στη Μέση Ανατολή και χρησιμοποιήθηκε, όπως είπαμε, ως σφάγιο η Ελλάς προς τον Κεμάλ και για να ικανοποιήσει κυρίως τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων της τότε εποχής. Οι Αμερικάνοι δεν ήταν ακόμα μεγάλοι, απλώς είχαν έτσι ένα περισσότερο ειρηνευτικό ρόλο στην όλη παγκόσμια κατάσταση τότε, αλλά κυρίως οι Άγγλοι ήταν αυτοί οι οποίοι κινούσαν τα νήματα. Υποκριτές πάντα και με μία στάση απέναντί μας τελείως διφορούμενη και όπως πάντα διέρη και βασίλευε. Λοιπόν, βλέπουμε στην εκδήλωση να συμμετέχουν τρεις γενιές, γιαγιά, μαμά, μικρά παιδιά. Αυτό θα περάσει. Μπορεί να μην περάσει σε ποσοστό που θα μπορούσε έτσι να πει κανείς με ικανοποίηση να όλοι μιλούν για τη Μικρά Ασία, αλλά είμαστε σίγουροι ότι κάποια στιγμή, επειδή οι νέοι οικειοποιούνται το παρελθόν, αλλά με το δικό τους τρόπο, δεν χρειάζεται εμείς να τους επιβάλλουμε, θα μάθεις αυτό, θα κάνεις τούτο, θα λες εκείνο. Οι νέοι ξέρουν να οικειοποιούνται, βλέπετε την παράδοση, βλέπετε τον πολιτισμό, βλέπετε συλλόγους που περισσότερο ασχολούνται, ας το πούμε, με τους εθνικούς χορούς παρά με τους μοντέρνους. Και αυτό είναι πολιτισμός. Και η επανάληψη είναι πολιτισμός. Δηλαδή το να χορεύεις κάθε τόσο το ίδιο χορό, το να χορεύουν όλοι τα μικρασιάτικα ή να τραγουδούν τα μικρασιάτικα τραγούδια, γιατί να μην σταθούμε μόνο στην ιστορία και να κλαίμε τη μοίρα μας. Εδώ υπάρχει μια παράδοση, ένας πολιτισμός, ένα αντικείμενο ή αν θέλεις ένα θέμα το οποίο μπορεί να πουλήσει η Ελλάδα, μπορεί να πουλήσει τον πολιτισμό τους, να πουλάει συνεχώς πολιτισμό. Είναι ένα θέμα άλλο το οποίο κάποια στιγμή θα αναφερθούμε διεξοδικότερα. Πολιτισμός είναι οικείονες, ιωνικός, μάλλον δωρικός, ιωνικός, κορινθιακός ρυθμός. Αλλά αυτό ας το πούμε μια άλλη μέρα. Λοιπόν, γενικά είμαστε ευχαριστημένοι με την όλη εξέλιξη της εκδήλωσης και όπως είπαμε σήμερα υπάρχουν και οι αρχαιρεσίες, το δεύτερο μέρος, όπου θα αναδειχθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ό,τι γίνεται γίνεται με μεράκι και στα πλαίσια, ας το πούμε, των δυνατοτήτων του καθένα συμμετέχει και προσφέρει αυτό που μπορεί να προσφέρει. Εντάξει, εμείς δεν ζητάμε και πολλά πράγματα, δύο εκδηλώσεις κάνουμε το χρόνο, αλλά πέραν από αυτό προσπαθούμε να συζητάμε το μικρασιατικό θέμα και γι' αυτό θέλουμε έτσι να υπάρχει μία γενική γνώση. Δεν λέμε ότι όλοι θα εξειδικευτούν ιστορικά ή θα μπορούν να ανταποκριθούν σε κάποιες ερωτήσεις εξειδικευμένες κλπ. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουν την κεντρική έννοια, την κεντρική ιδέα όπως λέμε, και να ξέρουν συνοπτικά τα βασικά θέματα της